είχε υιοθετήσει την πουλίτσα, σκέφτηκες ποτέ να υιοθετήσει ένα παιδάκι ή να κάνεις και ένα δικό σου όταν ήσουν σε μένα? Θα μπορούσα, ναι. Είχα σκεφτεί φυσικά να κάνω παιδί κάποτε. Και την υιοθεσία την είχα σκεφτεί. Θα μπορούσα να την προχωρήσω μόνο αν ήμουν σίγουρη ότι έχω μια πάρα πολύ καλή και συμπαγή οικογένεια, σαν αυτή που είχαν οι γονείς μου. Mm-hmm. Μια σχέση πάρα πολύ αγαπησιάρικη, που θα μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη σιγουριά. Και έτσι, ναι. Υπήρξε αλλά τέτοια σχέση στη ζωή σου? Μονογονεϊκή οικογένεια δεν θα μπορούσα να έχω. Mm-hmm. Δεν έχω το θάρρος. Το δέχομαι και είναι σε μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Όχι, εγώ το σέβομαι αυτό που λες, γιατί πολλοί άνθρωποι ξεκινούν με τις καλύτερες προθέσεις ακόμη και αν ξεκινήσουν μόνοι τους και στην πορεία τα βλέπουν αλλιώς. Οπότε θεωρώ αξιοθαύμαστες τις γυναίκες που το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Τις θεωρώ μεγάλες ηρωίδες. Εγώ δεν θα τα είχα τα κότσια να μεγαλώσω ένα παιδί μόνη μου. Υπήρξε άντρας που να σε ενέπνευσε ότι αυτό που ζείτε είναι αυτό το συμπαγές, το ωραίο, το τέλειο? Άρα ναι, να μετά κάνουν όμως ξανά το συμπαγές ξαναπλώθηκε. Οπότε δεν ήρθε το παιδί όσο ένιωθε στο συμπαγές και μετά δεν ήθελε. Ναι, μωρέ, κοίτα να δεις, ναι, είχα μια ατυχία κάποια στιγμή, είχα μια εγκυμοσύνη, δυστυχώς, ναι. Αλλά μετά δεν κράτησε σχέση, οπότε. Πριν πολλά χρόνια, Τζορτζ. Ναι, ναι. Πριν το έχεις ξαναπεί αυτό? Ναι, ναι, το έχω ξαναπεί. Νωρίς, στην εγκυμοσύνη? Νωρίς, νωρίς, ευτυχώς νωρίς, ναι. Είναι όμως από τη μία. Μη συζητάς, είναι πολύ στενάχωρο. Πολύ στενάχωρο. Έχεις κάνει κάτι για τον εαυτό σου?